Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Τετάρτου του 2016 η πρώτη συνάντηση φορέων τουρισμού στην Κρήτη με θέμα «Οι ανατολικές τουριστικές αγορές, ιστορία, δράσεις και προοπτικές για τη διετία 2016-2017» από τον μεγάλο tour operator TES Tour που δραστηριοποιείται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι καλό να μαζευόμαστε και να μιλάμε για τον τουρισμό. Η πρωτοβουλία του TES σε μια εποχή που ο τουρισμός από τη Ρωσία ειδικά αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες είναι το ζητούμενο και δυστυχώς δεν είναι το αυτονόητο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με το θέμα της βίζα για το οποίο υπήρξαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις τους πολλούς τελευταίους μήνες. Σίγουρα όμως είναι στη σωστή κατεύθυνση και τουλάχιστον βοηθάει ο ιδιωτικός τομέας και κάποιοι εκπρόσωποι κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι εδώ να μπορέσουν να συντονίσουν το βηματισμό τους ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει με την ενημέρωση της αγοράς και να ενημερώσουν τους παράγοντες της αγοράς τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αλλά και στις ανατολικές αγορές. Γιατί θέλουμε να πούμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε πια, έχουμε κουραστεί, απλά να λέμε και να κάνουμε ωραίες δηλώσεις, έτσι να κάνουμε ή να είμαστε αρεστοί στην πολιτεία και σε άλλο. Θέλουμε να πούμε τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Knossos Royal της γνωστής αλυσίδας Αλντεμάρ, που ήταν και ο βασικός χορηγός της εκδήλωσης. Πέραν της Υπουργού, η οποία είναι δικαιολογημένη και το γνωρίζω γιατί είχα μια συνομιλία μαζί της χθες, οι υπόλοιποι δεν δικαιολογούνται να μην βρίσκονται εδώ όταν στη χρονιά που διανύουμε φιλοδοξούμε να κάνουμε 30, 40, 50, 60, ό,τι θέλει ας δηλώνει ο καθένας, αύξηση του ρεύματος από τη Ρωσία και τις χώρες που είναι κοντά σε αυτήν. Θεωρώ ότι αυτά που υπόθηκαν και αυτά που θα συνεχίσουν να λέγονται δεν χρειάζεται να τα ακούσουν ως απόψεις, μπορούν να τα διασταυρώσουν ως στοιχεία. Και από τα στοιχεία να κάνουν και να εφαρμόσουν τέλος πάντων μια πολιτική που να είναι όσο πιο κοντά είναι στη λογική τους, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι από το ρεύμα αυτό θα ζήσει ένας όρο κόσμος. Αυτές οι αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται όπως σημερινή, εμείς ερχόμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε, να καταγράψουμε, να τις προωθήσουμε, να λύσουμε προβλήματα. Εμάς είναι γνωστή προσπάθεια που κάνουμε και στο Υπουργείο Τουρισμού αλλά και στα ΣΥΡΙΖΑ να αναπτυχθούν και να λυθούν προβλήματα όπως ακούστηκαν αρκετά σοβαρά που υπάρχουν στις ανατολικές χώρες, ιδιαίτερα με τη βίζα κτλ. Δηλαδή δεν θέλουμε σήμερα που ήρθαμε εδώ να υποσχεθούμε τη λύση τους, αλλά θέλουμε να πάμε από Δευτέρα για να εργαστούμε να τις λύσουμε στην πράξη. Η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν Υπουργείο Τουρισμού κτλ. Παίρνουμε πολλά παραδείγματα από τον τουρισμό στην Κρήτη και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιεί η εταιρεία μέσα σε λίγους μήνες και που φέρνει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού με ένα κοινό στόχο και ένα όραμα. Ένα τρίγωνο, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και ιδιώτες ήταν ένα σημαντικό σημείο της ομιλίας σας έξω. Βλέπουμε ότι κάθε φορά αναπτύσσονται διαφορετικές δυναμικές και από κάθε πόλο. Ανάλογα με το στόχο τον οποίο έχει τεθεί. Αυτό είναι σωστά κατανοημένο στην Ελλάδα κατά την άποψή σας? Με φοβάμαι ότι δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου αυτά τα λεγόμενα PPP, Public Private Partnerships, τα οποία αν δεν θέλουμε να τα θεσμοθετήσουμε με κάποια νομική μορφή, πρέπει να τα βάλουμε να δουλεύουν με ένα λειτουργικό τρόπο. Είναι απολύτως απαραίτητα, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της τουριστικής ανάπτυξης. Τουριστικό προϊόν, τουριστική υπηρεσία καλύπτεται από ένα τεράστιο φάσμα, μέρος του οποίου είναι παροχή από το δημόσιο, είτε λέγεται ασφάλεια είτε λέγονται γενικές υποδομές. Πάρα πολλά πράγματα είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση περιφέρειες και φυσικά οι επενδύσεις που έχει κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Όλα αυτά πρέπει να δουλέψουν ταυτόχρονα σε αρμονία. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πολυτέλεια, δεν υπάρχει πουθενά στη θεωρία ότι μπορεί ο καθένας να αυτενεργεί χωρίς να μιλάει και να συνεργάζεται με τον άλλον. Τι προοπτικές υπάρχουν στον τουρισμό με τις αντικσότητες που βλέπουμε να καταγράφονται αυτές τις μέρες, δηλαδή απουσία, έλλειψη σχεδιασμού, προβλήματα με τη βίζα, τα σλότς κορεσμένα όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Πλιάκα για το αεροδρόμιο στις περισσότερες μέρες και ώρες της σεζόν. Τι βλέπετε εσείς από την εμπειρία που έχετε που είναι μεγάλη? Κοιτάξτε, θα κάνω κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε. Θα αθωώσω το Υπουργείο Τουρισμού, δεδομένου ότι οι εξουσίες του είναι περιορισμένες και άρα ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα υπουργεία τα οποία θα έπρεπε να κοιτάξουν τον τουρισμό σαν την κυρία οικονομική δραστηριότητα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Η αίσθηση που έχω είναι ότι θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα αν είχαμε λιγότερο παρεμβατική πολιτική ως προς τη δουλειά που ήδη γίνεται. Επίσης θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα αν είχαμε μια σταθερή οικονομία και σταθερή εικόνα προς τα έξω. Δεν την έχουμε και ως εκ τούτου είμαστε αναγκασμένοι μέσα στο περιβάλλον, με το προσφυγικό να το σηκώνουμε πιο ψηλά από αυτό που χρειάζεται, γιατί το προσφυγικό λύνεται
και λύνεται χωρίς να είναι απαραίτητο να το κάνουμε σημαία. Σαφέστατα η παρατεταμένη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση δεν βοηθά επίσης. Όλα αυτά, ως Έλληνας είμαι υποχρεωμένος να τα αποδεχτώ, αλλά ως Έλληνας είμαι και υποχρεωμένος να επισημάνω ότι μπορούν να γίνονται πολύ πιο low key, που λένε εκεί βλάχοι, να μην τα βγάζουμε προς τα έξω, να μην ανοίγουμε παραπάνω διάλογο εκεί που δεν χρειάζεται και να αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της ένας ασφαλής προορισμός όπως είναι η Ελλάδα. Για πέντε μας δύο κουβέντες για τις ανατολικές τουριστικές αγορές και τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε με βάση αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, βασικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αυξήσεις του τύπου 100%. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσω. Εάν θα έχουμε μια μικρή αύξηση της τάξης 25%, βασικά δεν είναι μικρή, αλλά αν έχουμε αύξηση μέχρι 25-30%, θα πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, βασικά θα έπρεπε να είχαν λυθεί, είναι όπως το θέμα της βίζας, όπου η πολιτεία δεν έκανε τίποτα απολύτως και μόνο δηλώσεις. Λοιπόν, και ζούμε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζήσανε οι άνθρωποι στα Visa Center της Μόσχας εχθές. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα ασθαντικό παράγον, τη βιομετρία, που ουσιαστικά ελπίζω να λυθεί, γιατί αλλιώς θα έχουμε πτώσει. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα ότι γενικά η τουριστική αγορά, η τουριστική σεζόν στην Κρήτη είναι μικρή, είναι 4,5-5 μήνες. Άρα δεν υπάρχουν και υποδομές, μιλάω για κρεβάτια και για τα σλότ στα αεροδρόμια, το χώρο στα αεροδρόμια. Οπότε πιστεύω ότι ναι, μεν θα έχουμε αύξηση, αλλά η αύξηση αυτή, δηλαδή, μένει να δούμε τι αύξηση θα είναι. Πάνω από 30% πάντως δεν θα είναι. Δυστυχώς, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές δεν είναι έτοιμες για λόγους υλικοτεχνικής υποδομής να δώσουν τον απαραίτητο αριθμό θεωρήσεων βίζα. Και δεδομένου ότι φέτος έχουμε μια μετατόπιση και των Ρώσων στο last minute, οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν ταξιδεύαν last minute, τώρα ταξιδεύουν last minute, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στο να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον όγκο των τουριστών που, ακόμη και αν ενδιαφερθούν να έρθουν όλοι στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσουν να έρθουν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορούν να εκδοθούν αυτές οι θεωρήσεις βίζα. Τον Νοέμβριο του 2015, περίπου 300 διακεκριμένοι τουριστικοί πράκτορες από τη Ρωσία φιλοξενήθηκαν στην Κρήτη και γνώρισαν τα πλεονεκτήματα του κριτικού τουριστικού προϊόντος. Βοήθησε πάρα πολύ και τα νούμερα της αύξησης που έχει η ΤΕΖ από τη ρωσική αγορά είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο αύξησης από τη Ρωσία. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό οφείλεται κυρίως και στην εκδήλωση που έγινε το χειμώνα, δηλαδή τον Δεκέμβρη του 2015. Οπότε βλέπουμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδος Μανώλης Απλαδενάκης προανήγγειλε ότι η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει μια σειρά από κοινωνικές δράσεις και προωθητικές για τον τουρισμό ενέργειες μέσα στην τουριστική περίοδο που ξεκίνησε σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται. Στην Κρήτη, τη Ρόδο, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο, την Κέρκυρα αλλά και την Αττική. Με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη συμβολή στα τοπικά κοινωνικά καλέσματα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης.